Έχουμε κάνει την κινητοποίηση σήμερα, υλοποιώντας την απόφαση της ΠΕΔ για αγωνιστική διεκδίκηση όλων των οικονομικών περικοπών που έχουν γίνει από την κυβέρνηση και έχουν οδηγήσει τους Δήμους σε αδιέξοδα. Δεν μπορεί οι περικοπές των πόρων να φτάνουν στο 60%, να μην μπορούμε να αντιμετωπίσουμε βασικές ανάγκες, είτε μισθοδοσίες, είτε στοιχειωδών αναγκών των πολιτών, και να παραμένουμε με τα χέρια σταυρωμένα. Θεωρούμε ότι πλέον ξεκινάει ένας αγώνας απέναντι σε μια πολιτική η οποία οδηγεί μαθηματικά τους Δήμους στο κλείσιμο. Το ζητούμενο δεν είναι να διασωθούν οι Δήμοι. Το ζητούμενο είναι να διασωθεί ο λαός. Εάν δοθούν οι κρατικές επιχορηγήσεις στους Δήμους για να μπορούν να λειτουργήσουν, να μπορούν να πληρωθούν οι εργαζόμενοι, να μπορούν να λειτουργήσουν οι κοινωνικές υπηρεσίες, αυτό πράγματι αποτελεί ανάσα και δεν θα σημάνει επιπλέον επιβαρύσεις για το λαό. Άνθρακες ο θησαυρός, αυτά που είπε ο Πρωθυπουργός στην ΚΕΔΕ. Δεν έδωσε απολύτως τίποτα. Η κόκκινη γραμμή δεν είναι τα 2,7 δισεκατομμύρια που λέει η ΚΕΔΕ, είναι πολύ περισσότερα, γιατί οι πραγματικές ανάγκες είναι πολύ περισσότερες. Οι Δήμοι δεν μπορούν να λειτουργήσουν, γιατί οι περικοπές είναι τέτοιες που δεν τους επιτρέπουν ούτε τους υπαλλήλους τους να πληρώσουν, και λειτουργικά έξοδα που αφορούν την συγκομιδή και τη μεταφορά των απορριμμάτων δεν μπορούν να γίνουν, διότι δεν έχουν ούτε τα υγρά καύσιμα να καλύψουν τη μεταφορά αυτή. Βεβαίως αυτό ήταν γνωστό ότι συνέβαινε. Όμως σήμερα ήρθαν εδώ για να ενώσω κι εγώ τη δική μου φωνή μαζί τους και να απευθυνθώ στον αρμόδιο Υπουργό Εσωτερικών, τον κύριο Στυλιανίδη, ώστε να αρθούν όλα αυτά τα εμπόδια, τα χρηματοδοτικά,